Πώς σου φαίνεται αυτή η παραλία, κυρία Αριστονίκη? Πολύ ωραία. Κόρη μου, έχουμε φως. Ναι, εντάξει, να το σβήσω. Έχουμε φως. Έχουμε φλάκ. Ένα νυχτερινό βίντεο. Δεν ξανακάμαμε νοκτούρναλ βίντεο. Ξανακάμαμε νυχτερινό βίντεο. Όχι. Σε αυτό το νυχτερινό βίντεο δεν θα φαίνεται η φάτσα μας. Ακούγεται η φωνή μας και ούτως της θάλασσας. Μπορείς, αντέχεις. Είναι κρύο. Είναι κρύο, ναι. Όχι. Είναι κρύο. Να δω. Βγάλε τις παντοφλές, κόρη. Α, είναι καλό, κόρη. Φτε με το μακρύν το παντελόν, είναι έλεος. Εγώ, αν δεν έχει γίνει σούπα η θάλασσα, δεν μπαίνω μέσα. Να μπεις με τις παντοφλές. Ναι. Είναι θαλάσσιες οι παντοφλές. Είναι θαλασσινές. Ναι. Στο αυτοκίνητο δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή... Έχω μαζί μου νερό για να πλύνουμε τα παιδιά μας. Φυσικά. Έκανα έναν άλλο βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, που είδα στην ακροθαλασσιά. Αλλά ήταν νερό 8, είχε φως ακόμα. Θα πάει σε μια παραλία στον κάδερ του Σιμονίδη. Δεν το είδα. Και κάτι θάλασσα και σε αντέγραψα. Τι έκανε δηλαδή? Σε αντέγραψα, που πας στη θάλασσα και κάθεσαι πάνω στο κρεβατάκι, που δεν μπαίνεις μέσα, που ατενίζεις τη θάλασσα. Που γράφεις το λάπτοπ. Που διαβάζεις βιβλία. Σε αντέγραψα και επίσης αντέγραψα και λίγο τις ασκήσεις, ελάχιστα όμως, τις ασκήσεις που κάνεις τις χαλάρωσες. Κάτσε λίγο να μην πληγώ. Εγώ είμαι χωρίς παντόφλες, εσύ είμαι στις παντόφλες, μεταξύ βράχει το παντελόνι σου, κόρη. Δεν βαριέσαι τώρα για το παντελόνι. Κάνε το παντελόνι σου πάνω. Ναι. Θες να πάμε μπορεί να βρούμε άμμο. Ναι, καλύτερα η άμμος, γιατί αυτή... Όχι, εγώ ξέρεις ότι πρόσεξες ότι καταφέρνω όταν είσαι στα κάμωτα. Ναι, είσαι για τα κάμωτα εσύ. Κάμνω για τα κάμωτα, είναι αμμό. Για τους καλαμαράς, για τους ελλαδίδες παρακολουθούν το βίντεο, μέχρι τα κάμωτα σημαίνει μέρη... Βραχώδη... Ναι. Μέρη, τέλος πάντων... Που κυνηγούσαν η αγιά μου τα κατσίκια εξ οπίσου. Τα κατσάβραχα, κάπως έτσι. Ναι, τα κατσάβραχα, το λέω στην Ελλάδα τα κατσάβραχα. Νομίζω το άκουσα τον άντρα μου να το λέει, τώρα δεν ξέρω. Ναι, ο άντρας σου όμως είναι επηρεασμένος από τις Κυπριακές. Μπορεί να... Ο άντρας σου έχει επηρεασμό Κυπριακό, ο άντρας σου. Πόσα χρόνια είναι Κύπρος γαμπρός, ο σύζυγς. Ήρθαμε στην Κύπρο πριν 9 χρόνια ακριβώς. Πόσο πιο μεγάλα είναι τα ποδιά μου από δικά σου, τεράστια. Ήρθαμε στην Κύπρο 11 Ιουλίου, ημέρα του Μαρί. Του 2011. Για διαλέξτε την ημέρα. Ήρθαμε αυτήν την υπέροχη μέρα. Σοβαρά την ημέρα που γίνεται εξής στο Μαρί. Ναι. Η Αγία μου έχει μια χρόνια εκτελώ. Έλα μάνα μου ποδά, με φάσε μάνα μου. Εντάξει. Με φάσε μάνα μου, άκουε τη θιά σου. Άκουε τη θιά σου. Ρεζίλη θα γίνω. Έχω γίνει. Να κόψω τα πόδια. Θα το κόψω αυτό το παντελόνι. Ποιο θα γίνεις. Ποιο θα γίνεις. Δηλαδή η Αριστονίκη κάνει για τους πελάτες της κάτι πολύ ωραία βίντεο, κάτι ηχητικά. Ηχητικά, ναι, στο Viper. Που είναι με χαλαρωτική μουσική και τους δίνει ασκήσεις χαλάρωσης, ενδυνάμωσης. Και έτσι και εγώ εκείνο το μικρό βιντεάκι που έκανα για 3 λεπτά λέω μερικά χαλαρωτικά πράγματα. Καμία σχέση με εσάς, κυρία μου, πείστε μα, με του είδους. Σας αντιγράφω εδώ με πολλούς τρόπους. Σας πειράζει να σας αντιγράφω? Όχι, όχι, δεν με πειράζει. Σας μου επιτρέπετε με ναι. Σας επιτρέπω. Έχεις την εξουσιοδότηση. Είδες εδώ, σε έφερα σε άμμο. Είδες τι ωραία να νιώθεις το νερό της θάλασσας πως στα πόδια σου. Είναι ωραίο, ναι, είναι ωραίο. Μπορεί να μην έχουμε μπει ολόκληρο στη θάλασσα, αλλά μπαίνοντας στα πόδια μας, δεν παίρνει ιόδιο το δέρμα μας. Ναι, ναι, είναι ωραίο πράγμα τελικά. Αυτό θα σου κάνω. Θα σε κλέβω και θα σε φέρνω στη θάλασσα. Σε κλέβω. Για να έρθει σήμερα, είπα ότι θα πάω μόνη μου και μπορεί να με κλέψει κανένας. Έλα. Και με λυπήθηκε. Δεν έχω ξαναπάει φέτος το καλοκαίρι θάλασσα. Είδες? Είναι η πρώτη μου φορά. Σου παίρνω τη θαλασσινή Παρθενία. Αυτό το βίντεο θέλει πολύ μοντάζ, τράσ. Αυτό το βίντεο θέλει ώρες μοντάζ. Να ξεχάσω και να το ανεβάσω έτσι. Δεν πειράζει. Τι σου πάμε κάνουμε μπελάρα, ακόμα. Πού να πει. Όση ώρα μιλούμε σοβαρά, Αριστονή. Ναι. Είναι τέλεια στη θάλασσα. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι τέλεια που δεν έχει κανέναν άλλο. Σε ενοχλούν και εσένα τα μπαλάκια που πάνε και έρχονται στη θάλασσα. Μα πού να τα δω, πάντα μετά που θα φύγει ο ήλιος.
Εμένα με ενοχλούν. Δεν μ' αφήνουν να συγκεντρωθώ στο διάβασμα. Και στο γράψιμο. Θυμώ που γράφεις το βιβλίο, το πρώτο, το σταβίλι και το γράφεις το στο παραλία με το λάπτο. Ναι. Mm. Ήμουν ο περίγελος σε παραλία. Άντε, δεν γράψεις έτσι το βιβλίο. Ο περίγελος, γιατί δεν πρέπει να ξαναείδαν έτσι φαινόμενο. Στην Κύπρο, όχι. Εντάξει, και εγώ πήγαινα με βιβλία στην παραλία, αλλά βιβλία που διάβαζα, όχι που έγραφα. Είναι λίγο πιο φυσιολογική. Θα πω κάτι, εγώ να πάω στην Πάφο. Μες τον Αύγουστο, να πω λίγες μέρες. Και να πω μαζί με τον γιο μου και την κόρη μου. Να περάσετε όμορφη. Τη βαφτιστική μου. Την αρχιτεχνή μου. Το γιο μου, την κόρη μου, την βαφτιστήρα μου, την κόρη του αδερφού μου, την αδερφιά μου. Και έτσι αυτά τα κορίτσια μου αγαπάνε πολύ, τα οικογενειακά. Και θα πάμε στις θαλασσινές πηγές, να βουτήξω έτσι σε μέρη, σε θάλασσες που ξέρω πως είναι καθαρές, γιατί έχει 4 χρόνια να κάνω θαλασσοθεραπείες. 4 ολόκληρα χρόνια. Θυμάσαι πριν 4 χρόνια, είμαστε στην Κρήτη, τον Ιούνιο. Θυμάμαι. Είμαστε στην Κρήτη, εσύ ήθελα με τη λογική. Ποια λογική. Η λογική δεν είσαι, εγώ μου παραλύει. Με συμβούλευες για τη ζωή μου. Δεν σε άκουγα. Να απαντήσω. Ναι. Κλείωτε. Αυτά παθαίνεις, κυρία μου. Λες ότι σ' αρέσει η μοναξιά στην παραλία και θα έρθουν να σε συναντήσουν παιδιά, σκυλιά και σύζυγοι. Δεν μου σου κάνω. Κόρη, τόσο πολύ μου να πάω να βάλω και εγώ το μαγιό μου. Θέλεις. Εγώ μαγιά μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ θα είμαι εδώ. Θα σε φύλακα. Θα είμαι. Που την παραλία που κολυμπάω, όπως κανονικά. Τώρα που το. Τώρα που σκέφτομαι, γιατί να μην κολυμπήσω κι εγώ. Εσύ μπήκες καμιά φορά στον την παραλία. Μπήκα, ναι. Πότε. Καθαρή. Έχει πέτρες κάτω, άμμον τι έχει. Μα πάω βαθιά, δεν πειράζει. Αλλά επειδή δεν ξαναμπήκα, έχει κάποιο σημείο που είναι επικίνδυνο ή κάτι. Εγώ δεν ξέρω κολυμπή και πάντα πατώ και όμως που πάω, είναι πόπτω. Αλλά νομίζω όσο με έχουν γίνει τουλάχιστον πατά. Δεν ξέρω να πατήσω, εγώ θέλω να κολυμπήσω κανονικά. Άρα θα κάνω απόψε το πρώτο βραδινό μπάνιο. Και θα είσαι και εσύ εδώ να με σώσεις που θα πνιγώ. Όταν ήμουν νεαρή. Όταν ήμουν μαθήτρια, φοιτήτρια, έπαιρνα τη γιαγιά μου τη Σοφία, την έβαζα στο αυτοκίνητο η ώρα 8 το πρωί και πηγαίναμε στη θάλασσα. Την έβαζα να καθίσει να πιει κυπριακό καφέ, είδαμε στην παραλία του Ρίκου στην Πάφο και πήγαινα να κολυμπήσω. Και εγώ κολυμπώ βαθιά. Είμαι την κολυμπήτρια. Δεν ξέρει, να με δει τώρα. Το κολύμπι το έχω. Και η γιαγιά έβγαινε μετά από μισή ώρα που δεν με έβλεπε. Γιατί κολυμπούσα ώρα, πήγαινα μια ώρα κολύμπη συνεχόμενη. Έβγαινε και φώναζε, Θέκλα, Θέκλα, και έλεγε βοήθεια, η αγκόνισσα μου επνίγηκε, βοήθεια, η αγκόνη μου έχει πνιγεί. Και αναγκαζόμουν να βγω. Και σου έλεγα, γιαγιά, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν με βλέπεις έχω πνιγεί. Αλλά μου αρέσει ποτέ ο κόσμος στην παραλία, μου αρέσει να είμαι εγώ και η θάλασσα, μου αρέσει να έχει κόσμο, οπότε επήγαινα πρωί πριν να έχει κόσμο. Και φοβόμουν από μόνη μου, οπότε έπαιρνα μαζί μου την γιαγιά. Είναι τη γιαγιά μου στο λάδο, η μάμα της δάμας μου, το χαρκό. Είναι ωραία ζωή. Θυμάμαι. Θέλω να σου πω τι μυρίζει το πήγανε το ψάρι. Ναι, παιδί, θα μας το μυρίσει σου. Το ψάρι, δεν με ξέρει. Ψαρού. Είσαι μια ψαρού. Μήκονο, ναι, πιες καμιά φορά. Ποτέ. Κάνε μαζί. Όχι, στη Μήκονο μπορείς να κάνεις πολύ οικογενειακές διακοπές. Όχι, μπορείς να κάνεις. Ναι. Άρα με τον Μιχάλη και τα παιδιά στην Μύκονο θα του πάρει πολύ μπλάκα. Ναι, γελάσουμε πολλά. Πια το 6 στην Μύκονο. Ναι, αφού είπα σου πια το 6, έπιαμε μια φίλη. Είπα το και σε ένα live, γελάνε ο κόσμος ούλο. Στα κατορθώματα μου στην Μύκονο. Που το κατορθώμα μου ήταν να μην κατορθώσω τίποτε, κατάλαβες. Καλό. Παντόφλες μας πήγαινε η κυρία μου. Εγώ έβγαλε τις παντόφλες. Εγώ δεν τις έβγαλα. Κάτι ξέρω. Θα τις βρω. Έλα παντοκλώπησε. Το βίντεο είναι βάλαμε στο YouTube και θα σπηρώσει ο κόσμος. Ούτως ή άλλως το έρθει μέσα στο κόσμο. Τελικά εσύ είσαι πιο προοδευτική που με ένα συγκεκριμένα πράγματα. Είδες, η ηλικία φαίνεται. Τι προοδευτική ήταν. Είσαι το μυρί. Για ποιο πράγμα. Είδες το βίντεο που κάνουμε η Γιώτα.
καθαρά, κορυφή, που είναι τα σκουλαρίνκια. Τι είναι το βίντεο, ξέρεις πόσο μοντάζι έπαιζε σε εκείνο το βίντεο. Τι πελάρες είπα. Εγώ, η γιορτά σου σοβαρή. Θα περιθούν. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα είναι οι παντοφλούς μου. Νάντες. Ναι, μάνα μου, πάντα βρίσκω το αυτοκίνητο μου που το έχω αφήσει, τις φίλες μου, τις παντόφλες μου, καλή ώρα. Λοιπόν, αυτά. Η κυρία, η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει βουτήξει τα πόδια της. Και το παντελόνι της. Και, και τις παντόφλες της. Και τώρα θα κάνω το πρώτο βραδινό μπάνιο, εάν επιζήσω, αν επιζήσω, γιατί θα ανεβάσω το δίσκο YouTube. Κάνω πλάκα, γόρι, παραγγελία. Και δεν έχει να βαγωσωστείς εδώ. Χρειάζομαι, μάνα μου, και να έχει να βαγωσωστεί να με σώσει. Άντε, γεια. Γιατί όχι.